Είσαι αυτή τη φορά, αλλά και έχοντας το βλέμμα στη ΔΕΘ και διαβάζω ότι ο αρχηγός σας, ο Αλέξης Τσίπρας, ετοιμάζει μια δέσμη μέτρων, όπως το λέγαμε παλιά, ένα πακέτο φοροελαφρύνσεων ή θετικών ανακοινώσεων για τη ΔΕΘ. Έχετε μια γεύση, γιατί φαντάζομαι το συζητάμε. Σας είστε ένας από τα σημαντικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωβουλή. Έχετε μια γεύση τι περίπου θα πει και τι από αυτά που θα πει είναι εφικτό ή απλά λέγεται για να ηχεί καλά στα αυτιά των πολιτών. Κύριε Τάκη, στις 13 Σεπτεμβρίου ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ με επίκεντρο την οικονομία. Mm-hmm. Όχι μόνο για τα θέματα της φορολογίας, mm-hmm. αλλά και για τα θέματα της ανάπτυξης, της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, των αλλαγών στη διοίκηση, της απλοποίησης των κανόνων έτσι ώστε να μην υπάρχει τέτοια γραφειοκρατία, τέτοια διαφθορά, της ανακατανομής των βαρών για να μην υπάρχει τέτοια αδικία. Θα ήθελα όμως να σχολιάσω και τα θέματα που θίξατε με την κυρία Σπυράκη. Δεν είναι καθόλου πιστικό, είναι αστείο να προσπαθεί η κυβέρνηση και η προπαγάνδα της να φορτώσει τον Εμφυά σε δύο πρώην, τον κύριο Καραβίτη και τον κύριο Θεοχάρη. Πάντως φαντάζομαι, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση, είτε της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚΕΛ, που να είναι μαζοχιστές όλοι και να θέλουν να ταλαιπωρούν τον κόσμο. Δεν είναι. Φαντάζομαι, ένας πολιτικός, το καλύτερό του είναι να τον χειροκροτεί ο κόσμος. Όταν τον βρίζει ο κόσμος, δεν ευχαριστιέται. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας τόσο μαζοχιστής πολιτικός. Προφανώς. Που να γουστάει να τον βρίζει. Όποιος έχει τα γένια, έχει και τα χτένια. Και το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Mm. Ο κόσμος είναι σοφός και καταλαβαίνει. Όταν έχει ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος και το οικονομικό επιτελείο προσωπικά, που αυτοί διόρισαν, κυρία Τσίμα, κοινή λογική επικαλούμε, mm-hmm. προετοίμαζαν αυτό το νόμο επί δύο χρόνια. Και λένε τώρα ότι δεν φταίνε γιατί δεν έλεγξαν τι έκαναν οι από κάτω. Μα αυτοί διόρισαν τους από κάτω. Παρακαλώ να συνεχίζω και να ολοκληρώνω mm-hmm. έτσι. Λοιπόν, αυτοί διόρισαν τους από κάτω και αν δεν τους έλεγξαν για το τι έκαναν, αυτοί φταίνε. Mm-hmm. Αυτή τη θεωρία ότι εγώ δεν φταίω σε μια χώρα που κατά την κυβερνητική προπαγάνδα και για να λαλήσουν τα κοκόρια το πρωί απαιτείται εντολή Σαμαρά, θεωρώ έλλειψη πολιτικού θάρρους και ειλικρίνειας και αξιοπιστίας και προσωπικής εντυμότητας να λες για τη μεγάλη την πατάτα ότι δεν φταίω. Από εκεί και πέρα, ο Εμφυά δεν έχει μόνο το πρόβλημα με τους οικισμούς, όπως ισχυριζόταν ο κ. Λαζαρίδης, το βασικό του πρόβλημα είναι ότι υπερφορολογεί. Πάντως μας είπε ότι είχε και άλλα λάθη που δεν τα πήραμε χαμπάρι και τα διόρθωσαν. Ναι, αν τον καλούσατε και αυτά. Αν τον καλούσατε για να κάνουμε διάλογο και να είμαστε μαζί, να μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Τώρα προτιμώ να πω τις απόψεις μου. Μην τον επικαλείστε. Λέω τώρα για τον Εμφυά. Με τον Εμφυά η κυβέρνηση μαζεύει 1,5 έως 2 φορές παραπάνω φόρο από την ακίνητη περιουσία από ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Και έχει σχεδιαστεί για να μαζέψει πολύ παραπάνω από τα 2,65 δις που έχουν δεσμευτεί ότι θα εισπράξουν. Έχουμε προκαλέσει την κυβέρνηση και την προκαλώ και σήμερα να μας πει με βάση δηλαδή το σχέδιο. Αυτό που λέει η κυβέρνηση, πληρώνουν περισσότερο ή λιγότερο, εσείς δεν το δέχεστε. Όχι, εγώ σας λέω άλλο, κύριε Τάκη. Λέω ότι σχεδίασαν τον Εμφυά. Ναι, το κατάλαβα αυτό που λέει. Για να εισπράξουν και πολύ παραπάνω. Και παραπάνω. Και ένας που κάνει στοιχειωδώς έντιμα και σωστά τη δουλειά του, πριν στείλει τα εκαθαριστικά, πριν οδηγήσει τον κόσμο στα καρδιακά, κάθεται και λέει πόσο μου βγάζει αυτό ως έσοδα. Έχουμε ζητήσει αυτά τα νούμερα, διότι υπερβαίνουν τα 3,5 δις. Μπορεί να πάνε και στα 4. Ούτε αυτό το έλεγξε ο κύριος Σαμαράς, ούτε αυτό το έλεγξε ο κύριος Βενιζέλος. Όλη αυτή η δουλειά που κάνει ο κύριος Σαμαράς, που δεν του επιτρέπει να έρθει μια φορά στη Βουλή, γιατί δουλεύει 24 ώρες, γιατί εξαίρεσε τον Εμφυά από την ατζέντα του. Έρχομαι τώρα. Ο κ. Λαζαρίδης μας είπε ότι μόνο τα σάκια και βιβλία που δεν πετούσε όταν είδε τι έγινε. Τώρα αυτή η θεωρία τώρα ότι ο Πρωθυπουργός είναι μόνο για να θυμώνει, ο Πρωθυπουργός είναι για να κυβερνά, για να ελέγχει, για να βλέπει τους συνεργάτες του, για να ελέγχει τα πράγματα. Τώρα, η ουσία ποια μπορείτε είναι. Μπορείτε να κάνετε η ουσία ποια είναι. Ας μην αρχίσουμε τις διακοπές. Η ουσία ποια είναι. Να τα πει, ό,τι να πει, να το πει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ που μου το επιτρέπετε. Όχι, αλλά συνεχίστε. Εγώ μπορώ να παίζω και εκτός έδρας, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν. Τώρα είστε εντός έδρας και οι δύο. Όχι, λέω για τις διακοπές. Ο υπαινιγμός σας πάντως, για να είμαστε τώρα σοβαροί, ο υπαινιγμός σας πάντως δεν με αγγίζει σε καμία περίπτωση. Ξέρετε ότι παραιτήθηκα από αυτή τη δουλειά. Και ξέρετε επίσης, κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι και οι δύο έχουμε εκλεγεί με σταυρό.
Προφανώς. Μα δεν νομίζω ότι υπήρχε. Δεν αφορά εσά. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Εγώ άλλο λέω. Το επαναλαμβάνω. Ξέρω να αγωνίζομαι και εκτός έδρας, ακόμη και σε τραπέζια που είναι όλοι εναντίον ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθώ να τα καταφέρω. Αυτό εννοώ. Εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ μιλάτε, νομίζω. Έχετε το χρόνο να μιλήσετε, έτσι δεν είναι? Προφανώς, κυρία Τσίμα. Και τον διεκδικώ και τον εξασφαλίζω ακόμη και όταν δυσκολεύομαι. Λοιπόν, τώρα για την ουσία. Η ουσία είναι ότι ο ΕΜΦΙΑ σχεδιάστηκε με αντικειμενικές αξίες τρελές, υπέρογκες, οι οποίες ίσχυαν από την εποχή της φούσκας, την ώρα που η αγορά των ακινήτων έχει πέσει στα τάρταρα και έχει νεκρωθεί. Δηλαδή, και επιπλέον, με τον ΕΜΦΙΑ, οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ εψήφισαν αυτός που έχει ακίνητη περιουσία πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ να μειωθεί η φορολογία του στο 50%. Αν δείτε τον ΕΜΦΙΑ σε σύγκριση με το ΕΤΑ, αυτός που έχει ακίνητα στην Εκάλη, στο λαιμό της Βουλιαγμένης, σε ακριβές περιοχές, θα πληρώσει πολύ πολύ λιγότερα, ενώ θα πληρώσει παραπάνω αυτός ο οποίος έχει ένα χωραφάκι και ένα λιόφυτο. Άρα η διεύρυνση της φορολογικής βάσης γίνεται με μεγαλύτερη αδικία. Αλλά η ουσία ποια είναι? Γιατί με ρωτήσατε και τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα αντικαταστήσουμε τον ΕΜΦΙΑ με ένα νόμο για την ακίνητη περιουσία, με τον οποίο θα εισπράττει το κράτος πολύ λιγότερα το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που είναι 1% του ΑΕΠ, το πολύ 1 ακόμα κάτι, που σημαίνει της τάξης του 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ, όχι 3,5 και 4 όσο καταλογίζει ο ΕΜΦΙΑ, και με μια προοδευτική κλιμάκωση. Αυτοί που έχουν παραπάνω θα πληρώνουν παραπάνω και όχι λιγότερα, όπως ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, και θα υπάρχει μια ισχυρή φοροαπαλλαγή με την έννοια της προστασίας του μικρού εισοδήματος, της μικρής κατοικίας. Βεβαίως, και θα τα απαντήσει αυτά ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, ερώτημα, όπου θα δώσει συνέντευξη τύπου, σε αντίθεση με αυτά που ακούω για τον Πρωθυπουργό, ότι για δεύτερη φορά ο κύριος Σαμαράς δεν θα δώσει συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, και θα ήθελα μια επιβεβαίωση σε αυτό από όσους κάνουν καλό ρεπορτάζ. Μου επιτρέπετε καταρχήν μόνο να πω κάτι. Μου επιτρέπετε, κυρία Σπυράκη, να μιλήσω κι εγώ. Βεβαίως.